Μια μεγάλη συζήτηση που ενέπλεξε μάλιστα και ιστορικούς άνοιξε ο Γιώργος Μπατζακίδης με την πρότασή του να τοποθετηθεί πληροφοριακή πινακίδα με τα στοιχεία του ιστορικού ορολογίου της κεντρικής πλατείας που αποτελεί το σημείο αναφοράς της πόλης. Μετά από πάρα πολλά έτη στην Ξάνθη, στην πόλη μας, έχουμε ένα κεντρικό σημείο αναφοράς, το οποίο είναι το ορολόι, το οποίο κάποτε αποτελούσε ένα μέρος ενός συγκροτήματος από διάφορα άλλα κτίσματα, τα οποία το 1800 περίπου 60 με 70 έκτισε ένας πλούσιος αριστοκράτης Τούρκος καπνέμπορος, γνωστός για την ιστορία, για αυτούς που γνωρίζουν την ιστορία, ο Χατζή Εμίν Αγάς. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήρθε από τη Γενισαία, αφού κάηκαν τα κτήματα, υπήρχε μια αντιζηλία με έναν άλλον συνάδελφό του, τον Χαλίλ Μπέι, ο οποίος λέει το ιστορικό ότι μέσα από αυτή την αντιζηλία προκλήθηκε η πυρκαγιά του 1870 της Γενισαίας, με αποτέλεσμα να έρθει στην Ξάνθη και να φέρει όλα τα χρήματά του, και ήθελε να κάνει ένα αφιέρωμα στην πόλη και έχτισε αυτά τα τελευταία απομεινάρια της Οθωμανικής αρχιτεκτονικής. Θα έλεγα ότι για όλες τις περιοχές που επισκεπτόμαστε, σε όλες μάλλον τις περιοχές, βλέπουμε διάφορα κτίρια, διάφορα μνημεία, διάφορα σημεία αναφοράς της κάθε πόλης, να έχουν πάνω τις πινακίδες τους, πότε χτίστηκε, από ποιον χτίστηκε, στην ελληνική γλώσσα φυσικά και στα αγγλικά, για να το διαβάζουν και οι ξένοι. Στο ρολόι μας δυστυχώς κάτι τέτοιο εδώ και πολλά χρόνια δεν συμβαίνει. Καμία δημοτική αρχή δεν πήρε την απόφαση, την πρωτοβουλία. Δεν ξέρω τι ταμπού έχουμε σε αυτή την πόλη. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό. Όταν στα Γιάννενα ο Αλή Πασάς, ο οποίος γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το τι υπέφεραν οι Γιαννιώτες από αυτόν τον Πασά, σήμερα στηρίζουν σχεδόν τη μισή οικονομία τους στην επισκεψιμότητα στο νησάκι, όπου έχουν φτιάξει το τζαμί, το σπίτι, το μπαχτσέ, όλα αυτά τα πράγματα, το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, όπου εκεί μπορούν να δουν όλη την ιστορία. Αναρωτιέμαι τι θα κάνανε, ποιος κόσμος θα πήγαινε με τόσα πούλμα και λεωφορεία στα Γιάννενα, αν δεν υπήρχε αυτό το μέρος, αυτό το σημείο αναφοράς. Άρα λοιπόν, δεν μπορώ να κατανοήσω για την Ξάνθη, γιατί να μην υπάρχει μια πινακίδα που να λέει ότι αυτό το ρολόι χτίστηκε από τον Χατζή Εμίν Αγά το 1860-70, χοντρικός, ανακαινίστηκε την τάδε ημερομηνία από τον τάδε, να υπάρχει δηλαδή ένα ιστορικό, ώστε να μπορεί ο καθένας να γνωρίζει την ιστορία αυτού του κεντρικού σημείου της πόλης μας, που κάποτε αποτελούσε συνέχεια κάτι άλλο. Νομίζω ότι δεν είπα κάτι περίεργο, ούτε είπα κάτι εξωπραγματικό, διότι αυτό το στολίδι της πόλης μας ούτε φύτρωσε σαν δέντρο, ούτε μας ήρθε από το διάστημα ουρανοκατέβατο. Κάποιος κάποτε το έκτισε. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκαταστήσουμε την παράληψη των προηγούμενων διοικήσεων του Δήμου και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, στην ιστορία δηλαδή, στη θέση τους. Γιατί η ιστορία ούτε παραγράφεται, όπως πολλοί προσπάθησαν. Άκουσα την φεδρότητα, για να μην πω κάτι άλλο, ότι είναι βυζαντινό. Δηλαδή ο Χατζή Εμίν Αγάς εν μέσω Οθωμανικής Αυτοκρατορίας έκτισε βυζαντινό κτίσμα. Τι φεδρότητες. Δηλαδή άκουσα πολύ μικρή μερίδα του τύπου να λέει πράγματα τα οποία είναι παραχάραξη της ιστορίας κοινώς. Εν πάση περιπτώσει, βγήκαν οι ιστορικοί, βγήκαν οι ειδικοί, γιατί εγώ βασίζομαι σε πηγές και δεν μιλώ πάντοτε με αυτά που εγώ μόνο ξέρω, αλλά και με αυτά που γνωρίζουμε από τα γραφόμενα. Και αποκαταστήσανε την αλήθεια και βάλανε τα πράγματα στη θέση τους. Μάλιστα, τα ιστορικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο κύριος Μπατζακίδης, τα οποία ορισμένοι παραχάραξαν χλεβάζοντας τον πρόεδρο της ΟΕΒΕ Ξάνθης, ήρθε να επιβεβαιώσει και ο γνωστός ιστορικός Πέτρος Γεωργαντζής.